Πεδίο πρώτο, αυτό τις φορολογίες. Ήδη έχουν δρομολογηθεί η μείωση του ένφια κατά 22%, η βελτίωση των 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που θα, όπως είπα, θα είναι η τελευταία ευνοϊκή ρύθμιση, αλλά και η διευκόλυνση, θέλω να το τονίσω αυτό, στην προστασία της πρώτης κατοικίας με τη σημαντικότατη μείωση της σχετικής γραφειοκρατίας. Και ακολουθούν τους επόμενους μήνες τα εξής μέτρα που θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2020. Μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, για την τόνωση της ανάπτυξης και των επενδύσεων, αλλά και για τη στήριξη της οικογένειας απέναντι στο δημογραφικό κίνδυνο. Διατηρείται το αφορολόγητο και μειώνεται ο συντελεστής για τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ στο 9% από το 22% που είναι σήμερα. Φόρο στα αγροτικά σχήματα θα είναι μόνο 10%, ενώ άμεσα έρχεται στη Βουλή και νόμος για τους αγροτικούς εταιρισμούς. Μειώνεται ο φόρος στις επιχειρήσεις για τα εισοδήματα του 2019 από το 28% στο 24%. Με προοπτική να μειωθεί τελικά στο 20%. Ο φόρος στα μερίσματα μειώνεται από το 10% στο 5%. Αναστέλλεται για 3 χρόνια ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Ενώ δίνεται έκπτωση 40% σε δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση κτηρίων. Ενώ αναστέλλεται και ο φόρος υπεραξίας των ακινήτων. Μεσοπρόθεσμα, αλλά όχι εντός του 2020, καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά αλληλεγγύης. Μέσα στο 2020 επίσης, όπως έχουμε δεσμευθεί, θα δοθεί επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στην πατρίδα μας. Με εξαίρεση μόνο όσους ανήκουν σε πολύ υψηλή εισοδηματική κατηγορία. Τα βρεφικά είδη, καθώς και τα κράνη και τα παιδικά καθίσματα, μεταπίπτουν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%. Παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί και μηνιαία ενίσχυση 180 ευρώ για θέση σε παιδικό σταθμό. Διατηρείται τέλος το έκτακτο επίδομα των συνταξιούχων, όχι 13η σύνταξη, δεν επρόκειτο ποτέ περί 13η σύνταξη, το έκτακτο επίδομα των συνταξιούχων που φέτος καταβλήθηκε πρόωρα ως προεκλογικός μποναμάς, διατηρείται και θα καταβληθεί στο τέλος του 2020. Και σύντομα ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή η προστασία της κατηγορίας των συμπολιτών μας να πάρει μια πιο θεσμική, μια πιο μόνιμη μορφή.